Χρησιμοποιώντας υψηλούς τόνους, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, τάχθηκε κατά της γεωργιανής κυβέρνησης για τις μεθόδους καταστολής των διαδηλώσεων στην Τυφλίδα που διεξάγονται εναντίον του αποκαλούμενου στη Δύση ρωσικού νόμου. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας με ανάρτησή του στο X υπενθυμίζει με νόημα ότι η Γεωργία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για τον νόμο κατά της ξένης επιρροής. Καλεί δε τις αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωμα του ειρηνικά συνέρχεσθε. Καταλήγει ότι η καταστολή είναι απαράδεκτη. Για απολωστή ημέρα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Γεωργιανής Πρωτεύουσας, ενώ συζητείται στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο που προβλέπει ότι θα χαρακτηρίζεται ως ξένος παράγοντας οποιαδήποτε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή εμπορική χρηματοδοτείται άνω του 20% από έξωθεν κεφάλαια. Ο νόμος προσομοιάζει με τον αντίστοιχο στη Ρωσία που εμποδίζει τη δραστηριότητα ξένων κυβερνήσεων μέσω ΜΚΟ, εξού και στη Γεωργία αποκαλείται ο ρωσικός νόμος. Δεν θέλουμε το σοβιετικό καθεστώς που βίωσαν στο πετσί τους οι γονείς μας. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να βρίσκονται στους δρόμους και να λένε όχι στο ρωσικό νόμο και ναι στην Ευρώπη. Οι υπερασπιστές της κυβερνητικής πρωτοβουλίας του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο χαρακτηρίζουν απαραίτητο το νομοθέτημα ώστε να διασφαλιστεί, όπως λένε, η εθνική ακεραιότητα και κυριαρχία της Γεωργίας εναντί ξένων παραγόντων. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν και το 2023, με τους διαδηλωτές τότε να επιτυγχάνουν την αναβολή ψήφισης του νομοσχεδίου.